Και πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον συνάδελφό μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος έχει κοντά του τον κύριο Πέτρο Μπελέρη. Λοιπόν, βρίσκονται στα γραφεία της Ομόνιας. Καλή σας ημέρα και στους δυο. Καλό πρωινό. Καλή σας ημέρα. Οι κάλπες άνοιξαν πριν περίπου μισή ώρα, ώρα Αλβανίας, μέσα σε φορτισμένο κλίμα και μέσω καταγγελιών. Mm-hmm. 23.000 εγγεγραμμένοι ψηφοφόροι. Ωστόσο, υπάρχουν φόβοι ότι η αποχή θα ξεπεράσει το 50%. Και φανταστείτε ότι την προηγούμενη φορά είχαν ψηφίσει λιγότεροι από 8.000 ψηφοφόροι. Μαζί μας είναι ο γιος του Φρέντι Μπελέρη, ο Πέτρος. Καλημέρα. Καλή σας καλημέρα. Ημέρα. Σας, καλημέρα στους τηλεθεατές. Καλημέρα από τη Χιμάρα. Mm-hmm. Η κατάσταση είναι ακριβώς έτσι όπως την περιέγραψε ο αγαπητός συνάδελφός σας. Σήμερα είναι μία μέρα εκλογών, αλλά δεν θα έλεγα ότι είναι η γιορτή της δημοκρατίας. Είναι πολύ περίεργες εκλογές. Είναι οι εκλογές της πίεσης, είναι οι εκλογές της τρομοκρατίας, είναι οι εκλογές του έτσι θέλω. Εξού και δεν υπήρχε κανένας λόγος σήμερα να πραγματοποιηθούν εκλογές, αν δεν είχε συλληφθεί παράνομα ο δήμαρχος που κέρδισε πέρυσι, mm-hmm. ο Φρέντις ο Μπελέρης. Και με τον Φρέντι Μπελέρη φυλακή και ένα σωρό πιέσεις σε όλα τα επίπεδα, ασκούνται σήμερα εκλογές. Το μήνυμα που θέλουμε να στείλουμε είναι ότι είμαστε εδώ, θα είμαστε εδώ. Στη Χιμάρα είναι δεδομένο ότι θα κερδίσουμε όπως και να έχει. Ελπίζω η πίεση να μην αποδώσει και στα υπόλοιπα χωριά και στο τέλος να είμαστε εμείς αυτοί που θα πανηγυρίζουμε. Να σας πω ότι σήμερα 4 Αυγούστου σε ένα παραλιακό δήμο, σε ένα τουριστικό δήμο όπως αυτό, το τελευταίο πράγμα που ήθελε ο κόσμος είναι να γίνουν εκλογές. Δεν θα γινόταν πουθενά αυτό το πράγμα στη Μεσόγειο. Έμεινε να το δούμε εδώ πέρα. Mm-hmm. Χθες είχαμε καταγγελίες για δωροδοκία και εξαγορά ψήφων. Νομίζω είναι κάτι το οποίο γίνεται μαζικά στην Αλβανία. Έχουν επιχειρήσει να το κάνουν και στη Χιμάρα. Ένας ολόκληρος κρατικός και παρακρατικός μηχανισμός. Και το κάνει. Τι να πω. Είναι ναι. τραγικό. Από την το πλευρά βασικό Ράμα, ζητούμενο εδώ Μπελέρη... σήμερα για τους χιμαριώτες ποιο είναι. Από την πλευρά Ράμα, τι είπατε. Από την πλευρά Ράμα έχει γίνει ξεκάθαρο και απολύτως σαφές το τελευταίο διάστημα πόσο βάρος δίνει στο Δήμο της Χιμάρας. Μάλιστα βρέθηκε και τις τελευταίες ημέρες εκεί προκειμένου να υποστηρίξει και να στηρίξει τον δικό του υποψήφιο. Και βεβαίως και οι καταγγελίες που είπατε εσείς ότι ασκούνται πιέσεις. Διαβάζουμε για καταγγελίες για αυξημένους καταλόγους περίπου 350 ατόμων επιπλέον. Δεν ξέρω αν είναι αλήθεια, εσείς έχετε εικόνα να το επιβεβαιώσετε ή όχι. Και βεβαίως σε όλο αυτό να συμπληρώσουμε, συμπληρώνεται το πάζλο ότι το αίτημα αποφυλάκησης του πατέρα σας έχει μεταφερθεί για τις 2 Σεπτεμβρίου έτσι ώστε να παραμένει μέσα στη φυλακή και να μην είναι έξω να στηρίξει τον υποψήφιο. Ακριβώς. Οι νέοι άνθρωποι που έχουν εγγραφεί στους καταλόγους είναι 307 άτομα. Το αίτημα είχε έναν εκδικητικό χαρακτήρα ενώ δικαιούται να αποφυλακιστεί. Μεταφέρανε την αποφυλάκηση για τις 2 Σεπτεμβρίου με τον μόνο λόγο και τη μόνη αιτία να μην βρίσκεται έξω σήμερα και εμψυχώσει τους χιμαριώτες και επιτέλους αποδοθεί η ελάχιστη δικαιοσύνη που θα μπορούσε. Mm-hmm. Ναι, Τίμο, κάτι Μίνα, οι κάλπες κλείνουν στις 7 το απόγευμα ώρα Αλβανίας. Ναι. Αμέσως μετά οι κάλπες θα μεταφερθούν στο κεντρικό γήπεδο της Χιμάρας, οπότε και θα ξεκινήσει η καταμέτρηση. Τα αποτελέσματα αναμένονται αύριο Δευτέρα. Mm-hmm. Κύριε Μπελέρη, σε ό,τι έχει να κάνει με την συμμετοχή, γιατί και ο πατέρας σας από τις φυλακές έκανε έκκληση για συμμετοχή. Εύχομαι ο κόσμος να συμμετέχει, έστω και κάτω από αυτές τις διαδικασίες, να συμμετέχει μαζικά, να στείλει ένα μήνυμα, να στείλει ένα μήνυμα ελευθερίας, να στείλει ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας, να μην φοβηθεί και να κερδίσει αλήθεια. Υπάρχει αυτή η αίσθηση και τουλάχιστον μέχρι στιγμής πώς κινείται έτσι η συμμετοχή στις κάλπες του εκλογικού σώματος. Μόλις έχουν ανοίξει κάλπες, μένει να δούμε σε ποια εκλογικά κέντρα έχουμε ακόμα κάποια προβλήματα. Είναι πολύ νωρίς ακόμα και οτιδήποτε τέτοιο. Καλή επιτυχία και ηρεμία. Τι άλλο να πούμε. Σας ευχαριστούμε πολύ για την παρουσία σας εδώ στην ΕΡΤ. Ευχαριστούμε και τον Τίμο Φακαλή.